Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, γεια σας από το γήπεδο Αγίου Αθανασίου, εδώ που χρησιμοποιεί ως έδρα η κυπελούχος δράμας Αθλητική Ένωση Καλαμπακίου, υποδέχεται την πρωταθλήτρια εν ενεργεία δράμας, ομάδα της Προσοτσάνης. Περιμένουμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στην προτελευταία στροφή του πρωταθλήματος, με βαθμολογικό ενδιαφέρον μόνο για τους φιλοξενούμενους, αλλά και για τους γηπεδούχους. Υπάρχει το γόητρο, υπάρχει διάθεση να παίξουν καθαρά όλα τα παιχνίδια όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα. Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, τις επιλογές των δύο προπονητών. Ο Λάζαρος Μπουρατίδης για το Καλαμπάκι παρατάσσει στο τέρμα Τάφα, 2 Πέτρο, 3 Δεμενελούδης, 4 Κλόγκερη, 5 Καλατζίδης, 6 Καράς, 7 Σωτηρέλης, 8 Μαυροβασίλης, 9 Αγγελόπουλος, 10 Καπτέλη και 11 Προκοπίου. Στον πάγκο Σαβίδης Διαμαντή, Ρετζέπογλου, Χιτζίδης Μουζακίτης Δελιγιώρογλου και Τζιβανάκης Λευτέρης. Πάμε και στην Προσοτσάνη να δούμε τις επιλογές του Φώτη Χατζικυριάκου, προπονητή της ομάδας της Προσοτσάνης. Μονόδρομος για την Προσοτσάνη νίκη σήμερα. Παίζει με Αβραάμ στο τέρμα, Αντωνιάδη Κώστα Καλαϊτζή, Παπαμιχαήλ Αστερίου Πετρίδη, Τσαγκαλίδη Ρούσο Γουνατίδη, Παύλο Παυλίδη και Μάριο Τόπη στο αρχικό σχήμα. Στον πάγκο Ευκαρπίδη Τσακμακίδη Άρη Καλαϊτζίδη, Παναγιωτίδη Λυκίδη Μελενικιώτη, Ματζιάρη Λίπο και Κώστα Τσακμακίδη. Εδώ βλέπουμε το διαιτητικό τρίο, αποτελούμενο από τον Αντώνη Σιαμανή, ρέφερη τη αναμέτρηση, με πρώτο βοηθό τον Παύλο Μπόιτσιο και δεύτερη βοηθό την Φόφη Νικολαίδου και τους δύο αρχηγούς, ο Πέτρο αρχηγός για την ομάδα του Καλαμπακίου, ο Δημήτρης Ρούσος αρχηγός για την ομάδα της Προσοτσάνης. Εντός ολίγου ξεκίνημα στο σπουδαίο αυτό παιχνίδι της προτελευταίας αγωνιστικής Αθλητική Ένωση Καλαμπακίου, Γυμναστικός Σύλλογος Προσοτσάνης, σε λίγο ξεκίνημα στο μάτς. Όλα έτοιμα φίλες και φίλοι για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Αντώνης Χιαμανής, ο ρέφερε της αναμέτρησης, κάνει τους τελευταίους ελέγχους. Παιχνίδι το οποίο θα το παρακολουθήσετε ολόκληρο σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από την τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος. Σφυρίζει τώρα λοιπόν ο κύριος Χιαμανής. Ελπίζουμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Πετρίδης. Δεν συνεννοούνται καλά στην άμυνα του Καλαμπακίου. Ένα σουτ μακρινό από τον Παυλίδη. Εύκολα θα μπλοκάρει ο Τάφα στην πρώτη τελική στο μάτς. Αυτό το σουτ στο 7 του Παυλίδη. Αγγελόπουλος, ωραία προσπίση με το σώμα, κρατάει την μπάλα. Αγγελόπουλος κάνει μια κάθετη παλιά, περνάει Προκοπίου το σουτ. Η μπάλα κάπου κοντράρει και είναι κόρνερ. Η πρώτη καλή στιγμή στο Καλαμπάκι με τον Προκοπίου. Καπτέλη και Προκοπίου, πολύ ωραία συνεργασία. Συνεχίζει ο Προκοπίου, πέσει μπροστά για τον Αγγελόπουλο, offside. Σηκωμένη σημαία του βοηθού, τη βοηθού μάλλον τη κυρία Νικολαίδου για offside του Αγγελόπουλου στο 11. Πολύ ωραία συνεργασία. Προκοπίου κρατάει την μπάλα, παίζει κάθετα. Offside τώρα ο Καπτέλη. Σηκωμένη σημαία της κυρίας Νικολαίδου για ένα ακόμη offside. Αυτή τη φορά ο Καπτέλη offside. Η Προσοτσάνη τώρα με την μπάλα στα πόδια. Πετρίδης, ωραία πάσα. Γουνατίδης, λίγο πιο δυνατή από ό,τι έπρεπε η πάσα του με τα κουνάκι προς τον τόπι. Έξυπνο αυτό που πήγε να κάνει ο Γουνατίδης. Αυτή η πάσα, η γρήγορη, αλλά βγήκε γρήγορα ο Τάφα και μπλόκαρε την μπάλα στο 18. Τόπι κρατάει την μπάλα, κάνει μια προσποίηση, μια τρίπλα, περνάει πάντα Τόπι. Τόπι έχει χώρο, προσπαθεί να περάσει. Τόπι γυρίζει παράλληλα. Πετρίδη στο σουτ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Κοσμά Πετρίδη. Ο Τάφα θα διώξει την μπάλα. Αυτή είναι η πρώτη κλασική φάση στο μάτσο 19 από τον Κοσμά Πετρίδη. Μαυροβασίλης με κοντινή πάσα για τον Καπτέλη. Και πάλι Μαυροβασίλης έχει χώρο. Θα κάνει ένα καλό σουτ. Η μπάλα θα φύγει out. Ρούσος. Έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το φάουλ, εκτελεί, η μπάλα περνάει, Κλόγκερη, πήγε να γίνει το αυτογκόλ εκεί από το κόψιμο του Κλόγκερη, αλλά το ύψος που πήρε η μπάλα δεν δυσκόλεψε τον Τάφα τελικά. Μια μπροστινή παλιά. Τώρα Τσαγκαλίδης κερδίζει. Για να δούμε τον Τσαγκαλίδη. Μπαίνει στην περιοχή. Καλό σουτ γκολ. 0-1 για την Προσοτσάνη. Είναι σκόρερ ο Τσαγκαλίδη. Ο οποίος πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και με αυτό το πολύ ωραίο σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Τάφα σε μια ανύποπτη στιγμή. Έρχεται ο Τσαγκαλίδη σε πολύ καλή θέση. Στο 32 κάνει το σουτ. Την μπάλα στα δίχτυα. Καλαμπάκι Προσοτσάνη 0-1 με σκόρερ τον Τσαγκαλίδη. Με πολύ ωραία προσπάθεια. Με πολύ ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή. Βρήκε το χώρο. Το ζήγησε. Έκανε το σουτ. Καλαμπάκι Προσοτσάνη 0-1 με σκόρερ τον Τσαγκαλίδη, τον νεαρό Τσαγκαλίδη, τον Χρήστο Τσαγκαλίδη που πετυχαίνει το τρίτο του γκολ στη σεζόν. Σκοράριο 16χρονος, 0-1 η Προσοτσάνη στο 32 με σκόρερ τον Τσαγκαλίδη. Μαυροβασίλης θα εκτελέσει το φάουλ, καλή εκτέλεση. Αβραάμ βγαίνει, χάνει την μπάλα, απομακρύνουν οι αμυντικοί, δεν ήταν καλή έξοδος του Αβραάμ. Καράς κρατάει την μπάλα. Καράς πατάει την μπάλα, λάθος. Γουνατίδης, Γουνατίδης βγαίνει τετατέν. Γουνατίδης με τον Τάφα, πλασάρει με τα πόδια. Ο Τάφα θα κόψει την μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Προσοτσάνη να κάνει το 0-2 με τον Θεόφιλο Γουνατίδη. Ο Τάφα σωτήρια με τα πόδια. Έκοψε την μπάλα από αυτό το λάθος που έγινε στο χώρο του κέντρου από τον Καρά που πάτησε την μπάλα. Αλλά ο Τάφα κρατάει την ομάδα του στο παιχνίδι. Τώρα Καπτέλη, Καπτέλη ελέγχει. Σουτ, καλό out. Ελάχιστα out το σουτ του Καπτέλη. Η μπάλα έσκασε μπροστά στον Αβραάμ, ο οποίος δεν αντέδρασε. Η μπάλα πέρασε out στο 41.
Κατοχή στο Καλαμπάκι τώρα με τον Καρά. Καράς κάνει μια ωραία μεταβίβαση για τον Προκοπή. Offside. Σηκωμένη σημαία τη Φόφη Νικολαίδου. Ο Προκοπή συνέχισε τη φάση, αλλά ήταν σηκωμένη η σημαία τη Φόφη Νικολαίδου. Offside. Ο Προκοπή, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο φινάλε του πρώτου ημίχρονου. Πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Παραχωρεί το πλάγιο και σφυρίζει τώρα δύο φορέ ο Αντώνη Χιαμανή. Φινάλε ημίχρονου. Καλαμπάκι προ το Τσάνι 0-1. Μόλις τώρα, φίλες και φίλοι, σφυρίζει ο Αντώνης Χιαμανής στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Εκτελείται γρήγορα προς τον Τόπι. Καλή εκτέλεση. Τόπι κατεβάζει την μπάλα. Τόπι θα κάνει το σουτ. Δοκάρι! Δοκάρι από τον Μάριο Τόπι. Πολύ ωραία ενέργεια. Έκοψε την μπάλα. Μπήκε στην περιοχή. Πέρασε τον Τάφα. Έκανε το σουτ. Η μπάλα στο οριζόντιο. Δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία στο 53 για την Προσοτσάνη να κάνει το 0-2. Έρχεται ο Παυλίδης να κερδίσει. Παυλίδης. Ωραία προσπάθεια του Παυλίδη. Παυλίδης. Καλό σουτ την μπάλα out. Καλή προσπάθεια. Παυλίδης έχει χώρο. Πάντα Παυλίδης ανεβαίνει. Παυλίδης και πάλι στον Πετρίδη. Πετρίδης γυρίζει. Γουνατίδης αφήνει Τόπι το σουτ και πάλι ο Τάφα. Και πάλι ο Τάφα μπλοκάρει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έχει μπει πάρα πολύ δυνατά. Παυλίδης. Τόπι. Κάθεται στο Γουνατίδη. Γουνατίδης προσπαθεί να περάσει. Έχουμε φάουλ εκτός περιοχής. Φάουλ εκτός περιοχής από τον Κλόγκερη. Κίτρινη κάρτα από τον ρέφερι. Φάουλ που κερδίζει ο Θεόφιλος Γουνατίδης έξω από την περιοχή στο 58. Το Καλαμπάκι μένει ζωντανό στο μάτς χάρη στον τερματοφύλακα του Ντάφα που έχει κάνει καταπληκτικές επεμβάσεις. Ρούσος εκτελεί συρτά. Ο Ντάφα και πάλι θα διώξει την μπάλα. Η μπάλα πάει δεξιά. Ωραία πάσα για τον Καπτέλη. Καπτέλη. Καπτέλη προχωράει. Καπτέλη δεν έκανε την πάσα. Έκοψε σωτήρια εκεί ο Παπαμιχαήλ. Η μπάλα πάει στον Καλαϊτζή. Καλαϊτζής από πλάγια θα κάνει μια καλή σέντρα. Κεφαλιά θα διώξει και πάλι ο Ντάφα. Η κεφαλιά νομίζω από τον Τζακμακίδη είναι. Κόρνερ με τον Καλαϊτζή από αριστερά. Καλαϊτζής. Εκτελεί μες στην περιοχή, κεφαλιά out! Νέα τεράστια ευκαιρία από τα 2 μέτρα. Κεφαλιά μέσα από την περιοχή, η μπάλα πέρασε out από τον Τζακμακίδη. Και τώρα σφυρίζει 3 φορές ο Αντώνης Χιαμανής μετά από 4 λεπτά καθυστερήσεων. Φινάλε αναμέτρησης, μεγάλη νίκη για την Προσοτσάνη. Μένει ζωντανή, μένει πρωτοπόρος. Μία αγωνιστική πριν το φινάλε, τελικό αποτέλεσμα. Καλαμπάκι Προσοτσάνη 0-1 από τον γκολ του Τσαγκαλίδη στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Μία πέρα για πέρα δίκαιη νίκη για τους φιλοξενούμενους που ήταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Το Καλαμπάκι προσπάθησε, τα έδωσε όλα, αλλά η Προσοτσάνη κυριάρχησε κυρίως στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Τελικό αποτέλεσμα 0-1. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το γνωρίζαμε από πριν. Το Καλαμπάκι είναι μια εξαιρετική ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές. Τα είχα αναφέρει και στο πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στην Προσοτσάνη. Θεωρώ σήμερα ήμασταν αρκετά καλοί. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, χάσαμε αρκετά γκολ. Δεν θυμάμαι, 3-4-5 κλασικές ευκαιρίες. Ελέγξαμε το παιχνίδι, βέβαια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κινδυνεύαμε με το 1-0, ένα τόσο ρευστό σκορ θα μπορούσε να γίνει 1-1 και να πέσουμε κάτω και να είμαστε εκτός διεκδίκησης του τίτλου. Δεν βάλαμε τα γκολ, παρόλα αυτά τα παιδιά τα δώσανε όλα. Θεωρώ δίκαιο το αποτέλεσμα, προσπαθήσαμε πάρα πολύ, φτάσαμε σε μια μεγάλη νίκη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και τώρα στρέφουμε την προσοχή μας στο επόμενο παιχνίδι και τελευταίο. Δεν ξέρω φωτι ποιο είναι το DNA αυτής της ομάδας, αλλά βλέποντας την Προσοτσάνη με τον Ευρωκόπη και βλέποντας και σήμερα την Προσοτσάνη, είδα δύο τελείως διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή η σημερινή Προσοτσάνη θύμισε σε μεγάλο μέρος την περσινή Προσοτσάνη σε τόσο κρίσιμα παιχνίδια. Δεν ξέρω, εμπνέει το Καλαμπάκι, γιατί με το Καλαμπάκι είχατε κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι τελευταία αγωνιστική. Είσαι έμπειρος και παρακολουθείς ποδόσφαιρο χρόνια. Όλα τα παιχνίδια δεν είναι τα ίδια. Πέρυσι τον Ευρωκόπη χάσαμε. Στην Καλυβρίση κάναμε 2-2. Άλλο το ένα το παιχνίδι, άλλο το άλλο το παιχνίδι. Όταν παίζει μια ομάδα καλή, επιθετική που θέλει να παίξει, είναι άλλες ισορροπίες. Ένα κλειστό παιχνίδι είναι διαφορετικό παιχνίδι. Είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν σου έχει ξανατύχει στην καριέρα σου ποδοσφαιρική προπονητική να παίζει ένα μάτς που δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, γιατί είναι και χωριστή στο κόλπο και με ισοπαλία μπορεί και οι δύο να χάσετε το πρωτάθλημα. Ποιες είναι οι σκέψεις σου για αυτό το παιχνίδι, πώς ένας προπονητής, με τι φιλοσοφία μπαίνει σε ένα τέτοιο παιχνίδι το Σάββατο? Θα μπούμε για να κερδίσουμε. Παίζουμε στην έδρα μας απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Σίγουρα η χωριστή. Είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσει? Όχι, δεν είμαι. Ναι, ναι, πιο λογικά, ναι, λογικά, ναι, θα το πάρει το παιχνίδι. Θα περιμένει εμάς. Θεωρώ ότι το παιχνίδι προς το Τσάνι Βόλακας δεν θα έρθει χ. Θα έρθει η άσωση διπλό. Τουλάχιστον η δικιά μου η συμπεριφορά. Τι να το κάνω το χ, να δεν ξέρεις βέβαια πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Μπορεί να μην παίρνουν γκολ. Αλλά
θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Αυτό σημαίνει ότι θα ρισκάρουμε κιόλας. Είναι παιχνίδι που θεωρείς ότι αυτός που θα σκοράρει πρώτος θα έχει μεγάλο πλεονέκτημα και ψυχολογικό και γενικά στη ροή του μάτς. Γιατί αυτός που θα φάει τον γκολ θα ξέρει ότι θα πρέπει να τον ανατρέψει μετά, ότι δεν θα του κάνει ούτε ισοπαλία. Καταρχήν είναι σίγουρο όποιος πετύχει γκολ έχει ένα προβάδισμα, αλλά υποσυνείδητα οι ποδοσφαιριστές κρατώντας τον τίτλο θα οπισθοχωρήσουν είτε θεωρώ ότι Προσοτσάν είτε Βόλακας και θα δεχθεί πολύ πίεση αυτή η ομάδα που προηγείται στο σκορ. Εκεί μπορεί να την πατήσουμε και τελειώσει καμία ισοπαλία. Ωραία. Πάμε και στο Λάζαρο Μουρατίδη. Λάζαρο, να ολοκληρώσω. Τι να πω, Λάζαρα, καλή επιτυχία στο κύπελο, αν και ευχήθηκα στο Ροδίτη να το πάρει το κύπελο. Τέλος πάντων, εντάξει. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Πάμε στο Λάζαρο το Μουρατίδη. Πριν σε ρωτήσω για το παιχνίδι, θέλω να μου κάνεις και εσύ μια εκτίμηση. Γιατί έχεις παίξει αρκετά παιχνίδια, δύο φορές με το Βόλακα, δύο φορές με την Προσοτσάνη και με τη Χωριστή. Τι βλέπεις να γίνει την τελευταία αγωνιστική, τι λέει η διαίσθησή σου? Χαμός. Εντάξει. Αυτά τα παιχνίδια δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα. Νομίζω έχουμε να το δούμε αυτό πολλά χρόνια. Σίγουρα θα παίξουν δύο, για το ντέρμπι μιλάω τώρα, το μεγάλο το ντέρμπι Βόλακας, Προσοτσάνη Βόλακας, συγγνώμη. Δεν μπορείς να προβλέψεις, είναι δύο δυνατές ομάδες, δύο ομάδες που διαθέτουν ποιότητα, δύναμη. Νομίζω θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Κρίμα που δεν θα μπορέσουμε να βρεθούμε και εμείς εκεί πέρα. Εύχομαι ο καλύτερος να κερδίσει και πάνω απ' όλα τα παιδιά να βγουν υγιέστατα από το γήπεδο. Πάντα σε αθλητικά πλαίσια. Πάμε για τη σημερινή εικόνα του αγώνα, η εκτίμησή σου. Εντάξει, εμείς το είχαμε πει, όσα μάτσα μας έχουν απομείνει, άσχετα αν είμαστε αδιάφοροι ή όχι, θα μπαίνουμε μέσα χωρίς σκοπιμότητες και θα κυνηγάμε τη νίκη. Έτσι κάναμε και σήμερα. Σίγουρα το Προσοτσάνη είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο. Παίζανε τη ζωή τους, να το πω έτσι σε εισαγωγικά. Το δείξανε οι άνθρωποι, δώσανε παραπάνω από όσο θα μπορούσαν κιόλας. Πάνω από 100% δώσαν τα παιδιά. Δείξανε ότι το θέλουν περισσότερο και δίκαια πήραν το αποτέλεσμα. Σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν αφήσαμε τίποτα, δεν χαριστήκαμε. Ίσα-ίσα στο δεύτερο μήχρονο και στα τελευταία λεπτά ανεβάσαμε και άλλους παίκτες μπροστά, παίξαμε με τρεις πίσω. Κάναμε διάφορα πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι η Προσοτσάνη στάθηκε καλά, ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι. Σίγουρα είχαν και τις φάσεις τους μπροστά και δίκαια πήρε το τρίποντο.